λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ραντεβού με την επιστήμη έδωσαν το Σάββατο το πρωί 97 μαθητές 10 γυμνασίων των Χανίων γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα των φυσικών επιστημών. Σε αίθουσες του πρώην Πολυκλαδικού έστησαν τα μικρά τους εργαστήρια και υπό την εποπτεία των 21 καθηγητών τους που τα βοήθησαν έκαναν τη θεωρία πράξη. Είμαστε η ομάδα η μικρή Αϊνστάιν και τα πειράματα που θα παρουσιάσουμε είναι ο Μίγητας και τον Μπαλόνι, τηγανίζοντας αυγά, ο καλός πυρολουσίτης, διαλυτότητα ουσιών και αόρατο μήνυμα. Από εδώ είναι ο μικρός πυρολουσίτης. Βάζουμε πυρολουσίτη που είναι ένα ορυκτό, εδώ το έχουμε κάνει σκόνη. Στη συνέχεια θα βάλουμε οξυζενέ, βλέπουμε εδώ. Και είναι εξώθερμη, δηλαδή αν ακουμπήσουμε αυτό είναι ζεστό από κάτω. Γονείς των παιδιών αλλά και άλλοι πολίτες παρακολούθησαν για παράδειγμα ότι με ένα κοινό καθαριστικό το αόρατο μελάνι παίρνει χρώμα, αλλά και το πώς γίνεται ένας διαφορετικός αφρός από ένα υγρό πιάτον. Το πείραμα που θα σας παρουσιάσω λέγεται οδοντόπαστο το ελέφαντα. Αυτό είναι το σαπούνι για πιάτα και δεν βοηθάει στη διάλυση, απλά βοηθάει στο να γίνει πιο εντυπωσιακό και να έχει αφρό το πείραμα. Τώρα βάζουμε χρώμα ζαχαροπλαστικής για να είναι πιο ωραίο, είναι για τα εφέ. Τώρα θα προσθέσω τον καταλύτη και θα παραχθεί αφρός. Τώρα διασπάτε το οξυζενέ σε νερό, το οποίο είναι βασικά τώρα μαζί με το σαπούνι, και οξυγόνο, το οποίο είναι όλη αυτή η υδρατμή. Τώρα θα ανάψω ένα ξυλάκι πολύ λίγο και θα το βάλω μέσα, ώστε όλο το οξυγόνο που υπάρχει θα το ανάψει. Πόσο έχεις τη χημεία? 18. 20 νομίζω. Σήμερα, τώρα θα σας παρουσιάσω ένα πείραμα που λέγεται αόρατο μελάνι, που βασίζεται στις χημικές ιδιότητες που έχουν ορισμένες χημικές ουσίες που λέγονται δείκτες, να αλλάζουν χρώμα με την παρουσία οξύνη βάσεων. Τώρα θα περιμένουμε λίγο να στεγνώσει. Και τώρα, αν το ενώσουμε με άζαξ, που περιέχει αμμονία, τότε θα αλλάξει χρώμα και θα γίνει ερυθροϊόδες, όπως θα δείτε τώρα. Αν το ενώσουμε με οξύ, τότε ο δείκτης επανέρχει στην αρχική του μορφή, που είναι άχρωμη. Όπως βλέπετε, σβήνεται και γίνεται άχρωμη. Παρά την υποχρηματοδότηση των σχολείων και τις ελλείψεις των υλικών που κάποια παρουσιάζουν, καθηγητές και μαθητές δεν το βάζουν κάτω. Είναι πολύ σημαντικό το κάνω, γιατί οι μαθητές μας έχουν ξεχάσει αυτό το πράγμα. Έχουν ξεχάσει να δένουν τα κορδόνια τους, έχουν ξεχάσει να καθαρίζουν ένα πορτοκάλι και δυστυχώς παίζουν με τα ποντίκια, εννοώ του υπολογιστή, και με τα κρασκ στα παπούτσια τους. Είναι μια διαδικασία λοιπόν που οι μαθητές μας πειραματίζονται, δίνουν στο κοινό τον καλύτερο τους εαυτό σε επίπεδο πειραμάτων. Κάνουμε τους μαθητές να αγαπήσουν το μάθημα, το οποίο μάθημα δεν είναι ιδιαίτερα προσφυλές από τα βιβλία του μόνο, γιατί είναι γεμάτο αλόκοτους χημικούς τύπους και αντιδράσεις και εξισώσεις. Ενώ όταν βλέπουν πειράματα τα οποία έχουν είτε εντυπωσιακά πράγματα όπως εκρήξεις, χρώματα, σπινθήρες, είτε είναι πράγματα τα οποία τους εξηγούν την καθημερινότητα, θα το κάνουν να το αγαπήσουν το μάθημα και την επιστήμη γενικότερα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών, την Ένωση Ελλήνων Χημικών Κρήτης και το Σύλλογο Φυσικών των Χανίων. Ο αέρας, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μονωτής. Γι' αυτό δεν μας αφήνει κιόλας εδώ να έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Άμα ο αέρας δεν ήταν μονωτής και είχαμε το ίδιο φαινόμενο, θα είχαμε πεθάνει από ηλεκτροπληξία όλοι μας. Το απόγευμα, οι μικροί επιστήμονες βραβεύτηκαν στο πολιτιστικό κέντρο της Μητρόπολης, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει όρεξη και θέληση, οι έφηβοι μπορούν να απασχολούνται πολύ δημιουργικά. Το οποίο θα έρχεται το σηματάκι και θα λιώσει. Λιώνει εδώ πέρα. Και έτσι μην ήταν ένα κύκλωμα.